Με γενικό τίτλο Παραμύθια πίσω από τα κάγκελα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, ο εκπρόσωπο για την παράταξη Ηράκλειου Ανοιχτή Ορίζοντε και μέλο τη ΔΕΠΤΑΗ, Αλέκο Λαζαρίδης απαντά στι χθεσινέ δηλώσει που έγιναν από τη Δημοτική Αρχή για την πορεία των εργασιών. Θυμίζουμε ότι η δεύτερη φάση θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2017 και σήμερα σχεδόν ένα χρόνο μετά βρίσκεται ακόμα σε ποσοστό εκτέλεση εργασιών μικρότερο από το 50%. Θυμίζουμε επίση ότι μα είχαν ανακοινώσει μια πανηγυρική εκδήλωση στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Κέντρου τον Αύγουστο 2018 και τώρα μα τα μασάνε. Θυμίζουμε τέλο ότι είχαν εγκρίνει παράταση τη αρχική συμβατική προθεσμία για ένα ολόκληρο χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο 2018 και τώρα αφήνουν να ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί και μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Φαντάζομαι ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρξει στη μεγάλη αίθουσα, ειδικά μια μικρή καθυστέρηση, η οποία δεν θα είναι όμως καθάδια όπως με διαβεβαιώνουν οι μηχανικοί. Αξιοσημείωτη μεγάλη. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σοβαρότερε εργασίε και οι πιο δύσκολε που αφορούν ειδικά του μηχανισμού και τι κοινέ έχουν προχωρήσει σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Για το οικονομικό σκέλο, ανέφερε ότι. Θυμίζουμε ότι η δεύτερη φάση του πολιτιστικού κέντρου έχει δημοπρατηθεί ω μελέτη κατασκευή από την παρούσα δημοτική αρχή με ένα ενιαίο ποσό για το σύνολό του και με έκπτωση 1,38. Συνεπώ, αυξήσει στον προπολογισμό και διαφοροποιήσει στι εργασίε δεν νοούνται. Θυμίζουμε ακόμα ότι με την πρώτη παράταση προθεσμία χάρισαν στον εργολάβο ποινικέ ρήτρε 700.000 ευρώ. Θυμίζουμε επίση ότι επί μήνες μαγειρεύουν την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου από τα απρόβλεπτα κατά 600.000 ευρώ περίπου και μάλλον περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να μας το ανακοινώσουν. Επισημαίνουμε τέλος ότι με τον τρόπο που διαχειρίζονται το έργο η οικονομική αυτή υπέρβαση δεν θα είναι και η τελευταία. Για του κλειστού χώρου, τόνισε. Θυμίζουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα του πολιτιστικού κέντρου οκληρώθηκε το 2014. Από τον Φεβρουάριο του 2015, ο Δημοσυρακλείου παρέλαβε σε χρήση τι τελειωμένε εγκαταστάσει και για λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου, τελειωμένε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Από τότε και μετά, επί τρία και μισό χρόνια. Σιδερόφρακτα κάγκελα απαγορεύουν την ελεύθερη χρήση των χώρων του πολιτιστικού κέντρου από του δημότε, ενώ κάθε φορά που γίνονται εκδηλώσει στα πολύ όμορφα θέατρα που η προηγούμενη δημοτική αρχή ολοκλήρωσε, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να απολογούμεθα για αυτή την πρωτοφανή έλλειψη ευαισθησία σχετικά με την απόδοση του χώρου σε ελεύθερη χρήση από του δημότε. Προχωρούν απρόσκοπτα, που σημαίνει χωρί εμφανή ή αναμενόμενη εμπλοκή. Οι παρατάσει αυτέ ήταν απαραίτητε. Δεν γινόταν χωρί αυτέ. Το γνωρίζετε πολύ καλά όσοι ασχολήθηκαν με το έργο. Μέλημά μα είναι να τελειώσει πρώτα η μικρή αίθουσα, η οποία θα μα δώσει και ψυχολογικό, αν το θέλετε, αβαντάζ. Για τη δημόσια διαβούλευση εξήγησε ότι. Α μην πετούν λοιπόν επικοινωνιακά την μπάλα στην εξέδρα τώρα που επήγει να λειτουργήσει το πολιτιστικό κέντρο, ούτε να ονειρεύονται άλλε χρήσει πέραν αυτών για τι οποίε έχει αδειοδοτηθεί. Τέλο, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει το θέμα τη συντήρηση των εγκαταστάσεων που ο Δήμο έχει παραλάβει από τη ΔΕΠΤΑ για χρήση πριν προκύψουν στο έργο ζημιέ ή δυσάρεστε καταστάσει.